Local TV, τοπικά επίκαιρα, πάμε στην Αργυρούπολη και συγκεκριμένα στο ανοιχτό πέτρινο θέατρο Αργυρούπολης, όπου ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ο επικεφαλής της νέας παράταξης Ενωμένη Πόλη, διοργάνωσε συναυλία αγάπης με τους αδελφούς Καραβιώτη και την πενταμελή ορχήστρα τους. Σκοπός, να μαζέψουν τρόφιμα και φάρμακα για τους ανθρώπους της Αργυρούπολης που έχουν ανάγκη, που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση μετά την τελευταία κρίση που μας θέζει τη χώρα μας. Φιλανθρωπικό το κίνημα, χωρίς εισιτήριο, πολλοίς κόσμος ήρθε, πολλοίς κόσμος έφερε τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και την προηγουμένη. Πήραμε κάποιες συνεντεύξεις από τον κύριο Κωνσταντάτο και τον κύριο Λάζαρο τον Βοήδη που βρέθηκαν εκεί. Δεν βρήκαμε άλλα μέλη πριν τη συναυλία για να συζητήσουν. Παρακολουθήσαμε μέρος της συναυλίας που ήταν εξαιρετική, ο κόσμος ενθουσιάστηκε, ευχαριστήθηκε και ευχόμαστε τέτοια πράγματα να γίνονται συχνά, όχι μόνο στην Αργυρόπολη αλλά και σε όλους τους Δήμους. Local TV, τοπικά επίκαιρα, είμαστε παντού, είμαστε και στην Αργυρόπολη. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι μια μέρα σημαντική για μας. Είναι η μέρα που η Ενωμένη Πόλη διοργάνωσε τη συναυλία Αγάπης και Αλληλεγγύης για την ενίσχυση των ανθρώπων, των δημοτών μας, των φίλων μας που έχουν πραγματικά ανάγκη μέσα στην κρίση. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, είναι γεγονός ότι δεν είναι εύκολο, τα μέσα είναι περιορισμένα και αυτό που καταθέτουμε σήμερα είναι την ψυχή μας, τους ανθρώπους μας, την αγάπη μας, κυρίως την στήριξη σε όλους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είναι η πρώτη μας ενέργεια. Έχουμε ξεκινήσει από το κίνημα της πατάτας που πρώτη φέραμε στην Αττική. Συνεχίσαμε με τη διάθεση τροφίμων και πάρα πολλές άλλες ενέργειες κοινωνικής και καθαρά πολιτικής. Γιατί στο επίκεντρό μας ήταν και είναι ένα πράγμα ο άνθρωπος και η ανάγκη του. Δηλώνουμε θα συνεχίσουμε δυναμικά στην ίδια πορεία, στην ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που σήμερα δίνει δυναμικά το παρόν και έχει ήδη συγκεντρωθεί μια πολύ μεγάλη ποσότητα τροφίμων και φαρμάκων, τα οποία θα πάνε στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Αργυρούπολης και τα φάρμακα και τα μεν τρόφιμα στα συσίτη αγάπης που κάνει η Εκκλησία της Ενωρίας, της Μεταμόρφωσης και της Αγίας Βαρβάρας. Πέρα από τα κοινωνικά προβλήματα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο Δήμο? Ο Δήμος έχει μόνο προβλήματα δυστυχώς και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, γιατί δεν είναι όλα οικονομικά, δεν είναι όλα αριθμοί, δεν είναι όλα χρήματα. Έχει να κάνει και με τη βούληση και με την αντίληψη που επικρατεί για το πώς διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα μέσα στην περίοδο της κρίσης. Δυστυχώς η πολιτική λογική της σημερινής διοίκησης, που είναι μια πολιτική, θα έλεγα, διαχείριση της μιζέριας και μια αντίληψη ότι όλα πάνε λάθος επειδή φταίνει οι άλλοι, αλλά ποτέ εμείς, δεν δίνει λύσεις, δεν δίνει διέξοδα στον κόσμο. Αντιθέτως, δημιουργεί αδιέξοδα και οδηγεί σε μόνιμες προβληματικές καταστάσεις. Και αυτό το βιώνουν οι δημότες μας. Βλέπετε με μια πιθανή αλλαγή στη δημοτική κατάσταση θα βρεθούν δουλειές για τον κόσμο, θα υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία σε άνθηση, ή τα βλέπετε διαφορετικά? Όχι, εγώ βλέπω ότι ο ίδιος ο Δήμος μπορεί με τους ιδίους πόρους και τις δυνάμεις που έχει. Είμαστε ένας προνομιακός Δήμος, διαθέτουμε βουνό και θάλασσα, διαθέτουμε πηγές που μπορούν να δώσουν λύσεις και διέξοδα. Όταν όμως αγαπήσεις την επιχειρηματικότητα, της επιτρέψεις να ανθίσεις την περιοχή σου και δεν την πολεμάς και δεν τη διώκεις για ιδεολογικές αγκυλώσεις. Αντιθέτως, όταν δώσεις τη δυνατότητα με το νόμιμο πλαίσιο, παρακολουθώντας πάντοτε τις διαδικασίες νομιμότητας και ως Δήμος να έχεις τον πρώτο λόγο, μπορείς να δημιουργήσεις πολλές θέσεις εργασίας μέσα στο Δήμο, να αξιοποιήσεις παραγωγικές σου πηγές και κυρίως να δώσεις και στους νέους ανθρώπους μια λύση στο μέτρο του δυνατού πάντοτε, γιατί από ένα Δήμο δεν μπορεί να λύσει όλο το πρόβλημα της ανεργίας. Από αυτά που διαβάζετε για το Δήμο σας, πιστεύετε ότι η ανεργία έχει αυξηθεί και η φτώχεια? Κατακόρυφα. Όχι μόνο για τη χώρα, και ο Δήμος ακολουθεί το παράδειγμα της χώρας. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι ανάποδο στο ελληνικό και στην Αργυρούπολη, και δεν γίνεται διότι δεν υπάρχει σαν λίγο όραμα. Όταν λείπει το όραμα και η λογική της ανάπτυξης και της αξιοποίησης, θα έλεγα, των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος, η ανεργία εδώ πολλαπλασιάζεται ακόμα ταχύτερα. Πηγές πλούτου στο Δήμο μας. Πηγή πλούτου του Δήμου μας είναι και το βουνό μας. Θα μπορούσε με διαδικασίες σύνομες να αξιοποιηθεί και η παραλιακή μας ζώνη, και γιατί όχι και ο χώρος του αεροδρομίου, όπου μέχρι σήμερα υπάρχει μια αγγελωτική λογική ότι πρέπει να γίνει πάρκο και μόνο πάρκο. Μπορεί να γίνει και πάρκο, αλλά και μέσα σε αυτό να αξιοποιηθούν και να δοθούν διέξοδα πολιτιστικά, αθλητικά και επιχειρηματικά. Ναι. Πάντως, ένα σημερινό παράδειγμα είναι η μαρίνα που έχετε κάτω στο ελληνικό, που μάλλον την έχουν αφήσει
να κυλάει μόνη της. Αυτό θα πρέπει να υπάρχουν το... και σημαντικοί πελάτες. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το απευθύνεται στη διοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας από την προηγούμενη τετραετία που έρχεται, γιατί η διοίκηση σημερινή δεν είναι σημερινή καινούρια. Έχει μια ιστορία στο ελληνικό, πάνω από 40 χρόνια θα έλεγα ως παράταξη, αλλά 8 με το σημερινό δήμαρχο. Άρα εσείς το βλέπετε διαφορετικά, βλέπετε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα. Βεβαίως, και με να το δήμα... και ιδιώτες με μέσα, το Δήμο συμμέτοχο. Οι πελάτες σας είναι αξιόλογοι και εύποροι, θα έλεγα εκεί. Δεν θα γνωρίζω ποιοι δηλαδή, είναι. Να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι πελάτες, αλλά όλοι αυτοί που έχουν τα σκάφη τους εκεί. Ο Δήμος πρέπει να δει το παράδειγμα του παλιού Φαλήρου, την αξιοποίηση της Μαρίνας του Φαλήρου. Ακριβώς, και να διεκδικήσει με το παράδειγμα αυτό και ανάλογες προοπτικές χρηματοδότησης, εργασίας και γιατί όχι και εκμετάλλευσης μέσα στην πηγή. Ωραία, ας πάμε στο σήμερα για να μην σας κουράζουμε. Σε λίγο έχετε αυτή την εκδήλωση, έχετε κάποιους μουσικούς καλεσμένους. Πέστε μας για αυτούς και τις ευχές σας στον κόσμο. Όταν ο πολιτισμός ήταν και είναι για την Ελλάδα η πυρόγα αυτή που σε οδηγεί μπροστά στο ποτάμι αυτό που κατεβαίνουμε όλοι, μόνο μέσα από τον πολιτισμό μπορούμε να στείλουμε μηνύματα αλληλεγγύης, αγάπης, συντροφικότητας. Οι καλλιτέχνες σήμερα που ήρθαν οι Καραβιώτιδες είναι οι συνεχιστές μιας μεγάλης παράδοσης αυτανησιακής σχολής, μαθητές του Διονύσου Αποστολάτου και του Φώτη Αλέπορου. Είναι σήμερα φιλοκερδός εδώ να τραγουδήσουν. Και είπαμε ότι δεν έχουμε εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη όπως βλέπετε, αλλά καλέσαμε τον κόσμο να φέρει φάρμακα και τρόφιμα από το στέρημά του. Σε κανένα δεν περισσεύουν, αλλά όλοι μπορούμε να δώσουμε το κάτι λίγο, έτσι ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο. Σήμερα λοιπόν, και θα δείτε και τα πλάνα πίσω, ότι έχει συγκεντρωθεί μια πολύ μεγάλη ποσότητα φαρμάκων και τροφίμων και αισθανόμαστε πολύ, πάρα πολύ περήφανοι. Επιτρέψτε μου μόνο να πω, κλείνοντας, ότι λένε καμιά φορά ότι είσαι άτυχος Γιάννη που ασχολείσαι αυτή την περίοδο με την πολιτική, γιατί ο κόσμος αποστρέφεται τους πολιτικούς και την πολιτική. Εμείς δεν αισθανόμαστε πολιτικοί με το όμικρον γιώτα στο τέλος, αλλά πολίτες που πολιτεύονται και είμαστε τυχεροί που είμαστε σήμερα στην πολιτική, μέσα στα κοινά, στην πόλη μας, γιατί σήμερα μας έχει ανάγκη περισσότερο κόσμο. Εμείς θα πούμε στον κόσμο αλίμονο να χάσουμε ανθρώπους σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από μένα. Εγώ ως αντιπρόεδρος της Ενωμένης Πόλης, στην καινούρια παράταξη που είπαμε να ενωθούμε για το καλό της πόλης μας και να αφήσουμε πίσω το εγώ και να προχωρήσουμε στο εμείς, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την παράταξή μας, για την Ενωμένη Πόλη, για την πόλη μας, την πόλη του Ελληνικού και της Αργυρούπολης. Ενωμένοι, έτσι θα πάμε μπροστά στις δύσκολες μέρες που δυστυχώς αντιμετωπίζει η χώρα μας, το ίδιο και η Αργυρούπολη και το Ελληνικό. Ο πολιτισμός πάντα για μας είναι προτεραιότητα, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους, να πορευόμαστε μαζί τους και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, τις οποίες και είναι και μία σήμερα με τους αδελφούς Καραβιώτη και συνεχίζουμε να πορευόμαστε έτσι με διάφορες εκδηλώσεις για το καλό της πόλης. Έχετε κάνει και προηγούμενες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Εισπράτετε θετικά μηνύματα από τους πολίτες, πέρα από την πολιτική, σαν άνθρωποι δηλαδή. Όντως είναι έτσι. Εκτιμούν. Έχουμε κάνει όντως και άλλες εκδηλώσεις. Θα συνεχιστούν και άλλες βέβαια εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε συνέχεια. Δεν θα σταματήσουμε. Έτσι. Ξέρετε ότι είμαστε αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Η αντιπολίτευση πράγματι είναι δύσκολο. Γιατί ούτε μέσα έχει, ούτε χρήματα έχει. Ό,τι κάνουμε, κάνουμε μαζί με τον κόσμο και για τον κόσμο. Όλοι μαζί προχωράμε και πορευόμαστε. Συνεχίζουμε. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Ο κόσμος τα αγκαλιάζει. Μας ευχαριστεί. Η είσοδος και σήμερα και άλλες φορές είναι ελεύθερη. Εμείς το μόνο που ζητάμε από τον κόσμο να φέρει τρόφιμα, φάρμακα για να μπορέσουμε να τα δώσουμε σε κάποιες οικογένειες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επόμενες εκδηλώσεις? Επόμενες εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Είναι στο πρόγραμμά μας να ξεκινήσουν από 1η Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και στο πάλι και στο Μίκης Θοδωράκης, όπως και σε κάποιους άλλους χώρους, κλειστούς βέβαια, εν ώψη του χειμώνα. Πάντα έχουν να κάνουν με πολιτιστικά δρόμενα, μουσική, θέατρο ή και για παιδιά έχετε κάτι άλλο? Έχουμε για τα πολιτιστικά μας, αλλά έχουμε και για τα παιδιά, όπως θα γίνει και θέατρο, θα γίνει και κάποιος καραγκιόζης εντός παρελθόντος, να το πω έτσι, που θα κάνουμε για τα παιδάκια, για τα μικρά παιδάκια, να χαρούν και αυτά. Είμαστε κοντά και στη νεολαία, αλλά θα κάνουμε και εκδηλώσεις και για τα καπί μας. Εμείς αγκαλιάζουμε τους πάντες. Άρα δεν κάνουμε διακρίσεις. Άρα αυτή είναι η τελευταία εκδήλωση πριν το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά. Άρα τις ευχές σας. Και να ευχηθώ βέβαια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια, τιμή που μας κάνετε κύριε Τσερκέζο, γιατί που είσαστε κοντά μας και σήμερα αλλά και άλλες φορές, και να ευχηθώ σε όλους τους δημότες μας, και Ελληνικού και Αργυρούπολης, αλλά και φίλους και κατοίκους, να είναι καλά, καλό καλοκαίρι, με υγεία πάνω απ' όλα, και εμείς θα τα ξεπεράσουμε. Οι Έλληνες ξέρουμε να βαδίζουμε μπροστά και να ξεπερνάμε.
της καρδής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα αρνημένο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ που αναποδεχθήκατε στην πρόσκληση της παράταξης Ενωμένη Πόλη του Δήμου μας. Η σημερινή συναυλία βασικό σκοπό έχει τη συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για τους συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται. Ό,τι υλικό συγκεντρωθεί σήμερα από την ευγενική σας προσφορά θα διατεθεί ως εξής. Τα φάρμακα θα δοθούν στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και τα τρόφιμα θα παραδοθούν στους ιερούς ναούς της πόλης μας για να ενισχυθούν τα συζήτειά τους. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχουν επιμεληθεί αδελφοί Καραβιώτη, οι οποίοι προσφέρθηκαν αμφιλοκερδώς να συμμετέχουν στη συναυλία μας και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς της συναυλίας, διότι χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίησή της. Αυτή είναι η ακόλουθη. Χρωματοπολείο Πολιτίδης, τα φροντιστήρια Σόιζη, ο Σύλλογος Κεφαλαμιτών Αργυρούπολης, τα φροντιστήρια Ρόμβος, ο κύριος Λάζαρος Σταυρίδης, ο κύριος Ηλίας Καραμολέγκος για την εχειρική κάλυψη. Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε και θα ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους εκπροσώπους των φορέων της πόλης μας. Τον πρόεδρο του Συλλόγου Πιτών Αργυρούπολης, κύριο Λουσίδη Χρήστο. Το Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Αργυρούπολης που συμμετέχουν με αντιπροσωπεία 25 ποδηλατών και προσέφεραν τρόφιμα και φάρμακα. Το πρόεδρο του Συλλόγου Κεφαλονικών, κ. Γιώργο Κωνσταντάκο. Και τον πρόεδρο της Αδελφότητας Υπηρετών με τον Πολίτη Μαρίνο Τσαρδίγιο, κ. Βρεθίνη Ζαχαρία. Στο σημείο αυτό, θα καλέσω τον επικεφαλή της παράταξης, κ. Γιώργο Κωνσταντάκο, και υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάκο, και υποψήφιο. Για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η Γιώτα μας είχε λίγο τράκ, αλλά είναι ιδιαίτερα όμορφη, οπότε θα την χειροκροτήσετε για να νιώθετε καλύτερα την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος. Ζωή να έχουμε μέσα πολύ στην οικογένεια. Θέλω να νιώσετε αυτό που αισθανόμαστε όλοι εμείς σήμερα, ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Γιατί η ανταπόκρισή σας ήταν πραγματικά για μας πολύ μεγάλη και για τα τρόφιμα και για τα φάρμακα. Και ο στόχος επιτέθηκε. Αξίζει ένα χειροκρότημα σε εσάς. Σε εσάς, τους πολίτες αυτής της πόλης. Ξέρετε, εγώ προσωπικά ανήκω σε μια γενιά που κακά τα ψέματα μεγαλώσαμε καλά. Πλούσιοι δεν είμαστε. Αλλά δεν μας έλειψαν τα πράγματα, το φαγητό, η άνεση. Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε καλά. Ακούγαμε τις γιαγιάδες μας που μας λέγανε: εμείς δεν ψωμί δεν είχαμε, εσείς φάτε το φαγητό σας, μας κυνηγάγανε για αυτόν τον λόγο. Σήμερα ξαφνικά βιώνουμε μια ανατροπή αυτής της καλής ζωής. Και άλλος την βιώνει πολύ, άλλος λίγο, όλοι όμως βρισκόμαστε σε μια κατρακύλα. Είναι τουλάχιστον για τα δικά μας δεδομένα, θα έλεγα, παρήγορο, ότι μέσα σε αυτή την κρίση η ελληνική ψυχή βρίσκεται αλληλέγγυα. Ξυπνάει, σηκώνεται όρθια και διεκδικεί. Λένε κάποιοι, είσαστε άτυχοι που ασχολείστε με τα κοινά, με την πολιτική αυτή την εποχή, για τον κόσμο που δεν έχει απαξιώσει. Εμείς απαντάμε πως όχι, είμαστε τυχεροί που ασχολούμαστε με τα κοινά αυτή την εποχή. Τώρα που ο κόσμος μας έχει ανάγκη, τώρα που οι άνθρωποι χρειάζονται τη χείρα βοηθείας, τώρα βρίσκουμε ρόλο πραγματικό, γιατί όλα όσα γινόταν κάποτε ήταν και λίγο ανούσια. Τώρα αποκτάει νόημα και η δική μας παρουσία και γι' αυτό αισθανόμαστε ακόμα πιο συγκινημένοι, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της συμμετοχής στα κοινά, στην πολιτική, στον τόπο σου, να δίνεις την ψυχή σου και την αγάπη σου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Γιατί η Ενωμένη Πόλη, η παράταξη που έχω την τιμή να ηγούμε αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, που προέκυψε από την ένωση των τριών παρατάξεων της δικής μου, του κυρίου Τσαρβαλή και του κυρίου Παζαντίδη, έχει θέσει εξ αρχής ως επίκεντρό της πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας, πώς θα κάνουμε πολιτική για τους ανθρώπους μας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το κίνημα της πατάτας, αν θυμάστε, πρώτη σε όλη την Αττική ως αντιπολίτευση, συνεχίσαμε με τη διάθεση τροφίμων και συνεχίζουμε με ανάλογες εκδηλώσεις όπως και η σημερινή. Θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας, ενώπιον όλης της παράταξης και όλων των φίλων και συνεργατών μας,
ότι σε ένα χρόνο ακριβώς ο λαός, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα μας δώσει τη δυνατότητα και την εντολή να διοικήσουμε. Σας δίνω το λόγο μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αποκτήσει ο Δήμος αυτός αυτό που έχουν άλλοι Δήμοι και δεν το έχει ο δικός μας, κοινωνικό παντοπολείο. Γιατί αξιοπρέπεια απαιτεί ο φτωχός άνθρωπος ναι να του πηγαίνει στη σακούλα όποτε μπορείς και μαζεύεις, αλλά να έχει μια μόνιμη στέγη στο Δήμο του με την κάρτα του και να μπορεί να προμηθεύεται καθημερινά για τα παιδιά του και η συνταξιούχη βεβαίως τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Αυτό είναι η δέσμευσή μας και είναι κάτι που θα το κάνουμε ως προτεραιότητα και ως ανάγκη δική μας. Θέλοντας να κλείσω και να σας ευχαριστήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, σε αυτούς που βοήθησαν, στους συνεργάτες και τους φίλους για να γίνει η απόψινή εκδήλωση. Είναι πολύ, θα ήθελα να τους αναφέρω έναν έναν, ο χρόνος μας πιέζει. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Πολιτίδη που ανταποκρίθηκε μαζί με άλλους εξαιρετικούς επιχειρηματίες της πόλης, όπως η κυρία Λαμπάνα και τα Φωτιά Ρόμπο, όπως ο κύριος Στοβρίδης, όπως τα Σόου Ρίζη, ο Σύλλογος Κεφαλαιοτών. Και άλλοι, αν κάποιος μου διαφέρει, δεν έχει σημασία, σημασία έχει η βοήθεια και ότι η τοπική επιχειρηματικότητα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αλληλεγγύης. Και τέλος, σε αυτά τα υπέροχα παιδιά, σε αυτούς τους μοναδικούς καλλιτέχνες, στους αδελφούς Καραβιώτη, τα Καραβιωτάκια όπως τους αποκαλώ εγώ, επιτρέψτε μου, οι οποίοι τελευταίοι που κρατάνε θερμοπύλες. Όχι μόνο για την εξαιρετική μουσική, αλλά γιατί είναι μαθητές του Αλέπουρου και του Αποστολάτου και συνεχίζουν μια μεγάλη μακρά παράδοση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας και ιδιαίτερα που στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που έχει κοινωνικό χαρακτήρα πρωτίστως. Οι μέρες μας είναι δύσκολες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει κοινωνική συνοχή σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ξεκινάμε με ένα αφιέρωμα σε δύο τραγούδια του Ζόρζ Μουστακή, ενός μεγάλου σπουδαίου βάρδου, ενός ανθρώπου που μας χάρισε σπουδαίες μελωδίες και θέλουμε να αφιερώσουμε τα δύο πρώτα τραγούδια της συναυλίας μας στη μνήμη του που πριν από λίγες ημέρες έφυγε. Καλή διασκέδαση, φίλοι μου. Σαν σύννεφο από τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους. Μα αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν εγνώρισαν χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, χαμένη μες στο κρίμα. Με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες τη νύχτα. Κι ο έρωτας με πήγε εκεί, που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά δεν είχα.